Έχουμε μια έκρηξη, μπορούμε να πούμε, νέων οικιστικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη και από ελληνικά και από ισραηλινά κεφάλαια. Είχαμε μιλήσει για πριν δύο εβδομάδες περίπου για το συγκρότημα Elizabeth στο πρώην γαλλικό νοσοκομείο, που είναι μια επένδυση από την οικογένεια Γόγου. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε αυτό το συγκρότημα που περιλαμβάνει, υπενθυμίζουμε, ένα γυροκομείο πολυτελείας, να το πούμε απλά, και ένα τετράστερο ξενοδοχείο, έγινε γνωστό ότι μια θυγατρική του ομίλου της εταιρείας, της οικογένειας Γόγου, η Aquiline Ike, με βασική μέτοχο την κυρία Δέσποινα Νταμπίζα Γόγου, προχωρά στην υλοποίηση μεγάλου οικιστικού project στην περιοχή του Λιμανιού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι στην οδό Καρατάσου 5, είναι τα κτίρια που είναι ακριβώς απέναντι από το λιμάνι. Εκεί λοιπόν θα ανακατασκευαστεί και θα γίνει ένα συγκρότημα δίδυμων 9-όροφων κτιρίων. Ναι. Πάμε λίγο πιο πέρα, δυτική είσοδο. 300 διαμερίσματα με θέα στη θάλασσα, στην περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης, προβλέπει το οικιστικό project Infinity Park της Ισραηλινών Συμφερόντων Pro Greece. Είναι ένα project 23 εκατομμυρίων ευρώ. Το οικόπεδο είναι απέναντι από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή που θα ανεργηθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Όπως είπαμε, θα φτιαχτεί έτσι ώστε τα διαμερίσματα να έχουν θέα στη θάλασσα. Η ίδια εταιρεία έχει ανακαινήσει τα τελευταία χρόνια πρώην βιοτεχνικά κτίρια στα Άνω Λαδάδικα και κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Άλλη Ισραηλινή εταιρεία, Israel Crete, μονοπρόσωπη ΑΕ, έχει πάρει μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού πρόσφατα μεγάλο πρώην βιοτεχνικό συγκρότημα καπνομάγαζα, καπνοποθήκες στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Λογικά και εκεί θα γίνει κάποια μεικτή επένδυση. Άλλη καπναποθήκη στη συμβολή των οδών Ολύμπου και Γλάσσονος, πάλι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι η πρώην καπναποθήκη των αδελφών Εμμανουήλ. Πέρασε επίσης στην ιδιοκτησία του Ομίλου Καλών. Αναμένεται να μετατραπεί σε συγκρότημα διαμερισμάτων για φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Η ίδια εταιρεία επίσης πρόσφατα απέκτησε κτίριο γραφείων στην περιοχή του Φίξ. Κάθε μέρα πραγματικά ακούγεται και μαθαίνετε κάτι νέο για κτίρια, έτσι, που τα παίρνουν κατά κανόνα Ισραηλινά funds και τεχνικές εταιρείες. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν κάνει έρευνα αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τέτοιο αγοραστικό κοινό, τέτοια αγοραστική δύναμη που μπορούν να υποστηρίξουν τις εργασίες? Τι κάνουν? Αυτά τώρα που λέμε τα περισσότερα είναι κτίρια που θα ανακατασκευαστούν. Οι πολυκατοικίες, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί στην περιοχή στα Λαδάδικα, είναι πάρα πολύ παλιές. Άρα και δεν υπήρχε δυνατότητα από τους ιδιοκτήτες να βάλουν λεφτά και να τα φτιάξουν αυτά. Μιλάμε για ανακατασκευές, και είτε θα πουληθούν είτε θα ενοικιαστούν τα διαμερίσματα. Και έχουμε μια έντονη κινητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως διαβάζω τώρα, στη Μακεδονία ακόμη μια τέτοια επένδυση σε ακίνητο, σε εξαιρετικό σημείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σταθμό του μετρό Αγία Σοφία, πραγματοποιήσει η εταιρεία Yamas Global, πάλι Ισραηλινοί ιδιοκτήτες τους. Είναι μια πολυκατοικία ολόκληρη στην Εγνατία 69, που επίσης θα γίνει το ίδιο πράγμα να κατασκευεί, και μάλιστα στην Ερμού, από ό,τι διαβάζω, και κάποιοι Βορειομακεδόνες επίσης πήραν ένα κτίριο στην Ερμού και θα κάνουν το ίδιο. Έχουμε έντονη κινητικότητα και την ίδια ώρα βέβαια έχουμε πολύ έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή της Θέρμης, ανατολικά προάστια της Θεσσαλονίκης, που ενώ μέχρι πριν 2-3 χρόνια υπήρχαν πολλά ελεύθερα οικόπεδα, τώρα έχουν μείνει ελάχιστα. Βρίσκουν εταιρείες Βάσο Θεσσαλονίκη νέα καινούργια γραφεία που να είναι και θερμικά εντάξει απέναντι στο περιβάλλον, κλιματολογικά όπως θέλουν? Κάποια από αυτά τα κτίρια θα γίνουν και για γραφεία. Μην ξεχνάμε και την πρώην Φίλκερ Αμ Τζόνσον, που εκεί μάλλον θα γίνει χώρος γραφείων. Ναι. Ένα από αυτά που ανέφερα πριν, επίσης σύγχρονη χώρη γραφείων. Έχουμε λοιπόν ανακατασκευές κτιρίων για δημιουργία είτε σύγχρονων διαμερισμάτων, είτε σύγχρονων χώρων γραφείων. Και βέβαια, εντάξει, για γραφεία έχουμε τα μεγάλα projects της Demand, έτσι μην ξεχνιόμαστε, ναι, και άλλων εταιριών στη δυτική είσοδο. Mm-hmm. Έχουμε μια έντονη λοιπόν κινητικότητα.